Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, που μας αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, αναφέρεται στην θεραπεία του παραλυτικού δούλου του Ρωμαίου εκατοντάρχου. Οι στάσεις του εκατοντάρχου στάθηκε καταπληκτική έναντι του Κυρίου όταν έκανε τον Ιησού να θαυμάσει. Στην παράκληση του εκατοντάρχου να θεραπεύσει ο Κύριος τον δούλο του, ο Κύριος απήντησε: «Εγώ έλθον, θεραπεύσω αυτόν. Εγώ αφού έλθω, θα τον θεραπεύσω. Αφού έλθω εις το σπίτι σου», τι φυσικότερον από την απάντηση αυτή? Και τι άλλο ενεμένετο? Εν τούτης, συγγνώμη, σαν να έλεγε ο εκατόνταρχος: «Θερμά σε ευχαριστώ, Κύριε, που θα κάνεις τον κόπο να έλθεις στο σπίτι μου και να θεραπεύσεις τον δούλον μου». Τι φυσικότερο, άλλο εκατόνταρχος. Ξεπέρασε κατά πολύ τον εαυτόν του, όπως ξεπέρασε και όλων των Ισραηλιτικών λαών, κατά τη βεβαίωση αυτού του ιδίου του Κυρίου, όταν ανταπάντησε: «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσατε ο πες μου. Ένα λόγο πες και θα γίνει καλά ο δούλος μου». Και τότε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ακούσας ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν στους γύρω του, είπε: «Αμήν λέγω ημίν, σας βεβαιώνω, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην έβρον, ούτε εις των λαών των Ισραηλιτικών, ο οποίος έχει τις διαθήκες, τους νόμους, των νόμων, τους προφήτας, τους δικαίους, ούτε εις αυτών των λαών δε βρήκα τόση πίστη». Αυτός ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί μου, είναι ακριβής, επειδή ο Κύριος είναι καρδιογνώστης. Αλλά το ρήμα «εύρον», ευρίσκω, το ρήμα «εύρον» που λέγει «ούτε στον Ισραήλ δε βρήκα τέτοια πίστη», εκφράζει αναζήτηση. Δηλαδή, μόνον όταν αναζητούμε ευρίσκομεν. Ώστε ο Ιησούς αναζητούσε, ο Θεός αναζητεί. Αλλά τι αναζητεί ο Θεός? Είπαμε ότι αναζητώ σημαίνει γυρεύω, ερευνώ, ψάχνω για κάτι. Φυσικά πρόκειται για μια ανθρωποπαθή έκφραση του Θεού, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αφού τα πάντα γνωρίζει. Αλλά αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Θεός Λόγος, τότε το ρήμα «αναζητώ» ευρίσκει και ταιριάζει στον Ιησούν απόλυτα. Πάντοτε ο Θεός αναζητά και πάντοτε ευρίσκει. Από τη στιγμή που δημιουργεί τον άνθρωπον, ο Θεός τον αναζητεί. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, φωνάζει ο Θεός στον Παράδεισο: «Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι?» Τον αναζητεί. Και τον αναζητά γιατί εκείνος είχε κρυφτεί. Χαριτωμένη σκηνή, παρά την τραγικότητά της, χαριτωμένη στιγμή που δείχνει αγάπη και τρυφερότητα
του Θεού προς τον άνθρωπο. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπόρεσε έκτοτε να μείνει στον παράδεισο, ο Θεός στη γη πάντοτε τον αναζητεί. Λέγει ένα τροπάριο των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι στο «Η ζωή εν τάφο», λέγει. «Επί γης κατήλθες, ή να σώσεις Αδάμ, και εν τη γη, και εν γη μη ευρικός τούτον δέσποτα, μέχρι σάδου κατελήλυθα ζητών». Χαριτωμένο, χαριτωμένο, κατέβηκε στη γη, γυρεύοντας να σώσεις τον Αδάμ. Δεν τον βρήκες όμως, γιατί ο Αδάμ είχε πεθάνει και είχε πάει στον Άδη. Κατέβηκες μέχρι τον Άδη ζητώντας τον. Χαριτωμένο πραγματικά. Εξάλλου το μυστήριο της ενανθρωπίσεως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αναζήτηση του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος έπεσε, πολύ περισσότερο τον αναζητά ο Θεός ακριβώς για να τον ανορθώσει. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις παραβολές του Χριστού. Ακούσετε τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος που λέγει τις παραβολές. Εκεί βάζει τον εαυτόν του μέσα με την ιστορία, συμπλέκει ή εκφράζει με την ιστορία αυτό που θέλει, εκείνο που ζητά. Λέγει στον Ματθαίον: «Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απόλλωλος», να σώσει το χαμένο. «Πορευτής ζητεί το πλανόμενο», ζητάει το πλανόμενο. Στο Λούκα γράφει: «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απόλλωλος». Να ζητήσει και να σώσει, αφού το έβρε φυσικά. Βλέπετε, αναζητά, βρίσκει, σώζει. Ακόμη στο Λουκά λέγει: «Ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει». Είναι στην παραβολή της χαμένης δραχμής. Ζητάει με επιμέλεια και δεν σταματάει έως ότου βρει τον χαμένον άνθρωπο. Τι αναζητά ο Θεός, το είπαμε, τον χαμένον άνθρωπο. Αλλά αναζητά όμως, αναζητεί όμως να βρει καρπόν εις τον άνθρωπο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Στην παραβολή της σικιάς λέει: «Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή». Ήρθε ζητώντας να βρει καρπών. Αλλά κατά δυστυχίαν, σημειώνει εκεί στη συνέχεια η παραβολή, ούχε έβρεν, δεν βρήκε καρπών. Και συνεχίζει να λέει στην παραβολή: «Ιδού», λέει στον αμπελουργόν, «ο Κύριος της σικιάς». Ο αμπελουργός είναι ο Χριστός, ο Κύριος της σικιάς είναι ο Θεός Πατήρ, και λέγει: «Ιδού, τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και ούχε βρίσκω. Να, τρία χρόνια έρχομαι και ζητάω καρπών από αυτό το δένδρο και δεν ευρίσκω καρπών». Και αυτά τα τρία έτη, αγαπητοί μου, είναι οι τρεις μεγάλες περίοδοι της ζωής του ανθρώπου. Είναι τα νεανικά του χρόνια που έρχεται ο Κύριος να βρει καρπών. Περιμένει μήπως στα όριμα του χρόνια βρει καρπών. Έρχεται στα γεροντικά του χρόνια να βρει καρπών. Τη δυστυχία, και λέγει: «Και καρπό δεν βρίσκω». Και ποιος είναι αυτός ο καρπός τον οποίον αναζητά ο Θεός στον άνθρωπο? Είναι πρώτα και κυριότατα, όπως μας το έδειξε σήμερα η περικοπή η Ευαγγελική με το θαυμάσιον πρόσωπον του Ρωμαίου εκατοντάρχου, είναι η πίστη.
Είναι η πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Να σας πω εν παρενθέση, όταν είπε «υπέ λόγο», σαν να ανεγνώριζε τον Θεόν Λόγον, ο οποίος Θεός Λόγος είπε και γένοντο τα πάντα. Είπε ο Θεός και γένα το φως. Είναι περιττό να έρθει στο σπίτι μου. Αμαρτωλός άνθρωπος είπε. Εσύ είσαι ο Θεός Λόγος. Πες λοιπόν Λόγον και θα γίνει αυτό. Εκπληκτικόν. Ένας εθνικός το καταλάβαινε, δεν το καταλάβαινε, αν ήλθε εις αυτά τα θεολογικά ύψη. Η πίστης λοιπόν, αυτοί που έψαχναν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού οι άρχοντες, αλλά δεν την έβρισκαν. Η πίστης στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Και δέχεται αυτή την πίστη, αν το θέλετε, προοδευτικά. Όταν του είπαν οι μαθητές του, «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη, πρόσθεσέ μας πίστη», γιατί η πίστη μεγαλώνει, αυξάνει, αλλά και μικραίνει και φτάνει μέχρι που να χαθεί, χάνεται. Η πίστη είναι σπουδαίο στοιχείο. Φαίνεται, όπως λέγουν οι πατέρες, προσέξτε αυτό, ότι το έργον, δηλαδή το έργον εις τα έσχατα, δηλαδή η άσκηση, αυτή την άσκηση, αυτό το έργο που έκαναν οι πρώτοι πατέρες των πρώτων αιώνων, αυτό στα έσχατα δεν θα υπάρχει. Ένα θα έχει μείνει μόνο, αφού θα έχει εκμηδενιστεί το έργο, η πίστη. Μόνη η πίστη. Και λέει ένας ασκητής, και εκείνη, εκείνο τον καιρό, εκείνη την εποχή στα έσχατα θα είναι ανώτεροι από εμάς που έχουμε έργον. Γιατί θα είναι τόσο δύσκολο πράγμα να βαστάξεις το όνομα του Χριστού. Λέει σε μια του επιστολή ο Κύριος στους 7 επισκόπους της Μικράς Ασίας, ότι εβάστασας το όνομά μου. Το ρήμα βαστάζω δεν είναι το ρήμα κρατώ. Σημαίνει κάτι που είναι βαρύ και καταβάλω κόπο για να το κρατήσω. Αυτό θα πει το ρήμα βαστάζω. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα προς τα έσχατα να βαστάξει κανείς το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να μείνει πιστός και να ομολογεί τον Χριστόν. Γι' αυτό και ο Κύριος κατά έναν μελαγχολικό τρόπο ερωτά. Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, πότε? Όταν θα ξανάρθει στα έσχατα. Όταν θα έλθει, θα βρει την πίστη πάνω στη γη. Επάνω στη γη. Και ας μας επιτραπεί να προσθέσουμε, ή μάλλον να πλατείνουμε, όχι να προσθέσουμε, να πλατείνουμε κάτι. Θα βρει την ορθόδοξον πίστη επί της γης. Γιατί, αγαπητοί μου, απερίφραστα θα σας το πω και όσο έχουμε καιρό να το πούμε θα το λέμε. Ο δυτικός χριστιανισμός εξόφλησε. Ο δυτικός χριστιανισμός εξόφλησε. Γιατί εκοσμικεύθηκε. Και εφόσον εκοσμικεύθη, δεν σώζει πια. Δεν σώζει πια. Τα πιο πολλά, από ό,τι διαβάζετε και ακούτε, προσθέσατε τα εσείς. Θα είναι τότε, στα έφερα, ο μεγάλος πειρασμός σε όλη τη γη, που θα δημιουργήσει αυτόν τον πειρασμό ο Αντίχριστος. Εις βάρος του προσώπου, του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό θα πει Αντίχριστος. Ο αρνούμενος, κατά τον ορισμό που δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του, και ποιος λέγει ο Αντίχριστος, αυτός που αρνείται ή την Θεία ή την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ο μονοφυσιτισμός. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αριανίζει. Αριανίζει. Δυστυχώς και εμείς οι Έλληνες σε μια
σε ένα μεγάλο ποσοστό αριενίζομαι. Θέλετε να σας το δείξω? Πες μου, τι πιστεύεις για τον Ιησού Χριστόν, αδελφέ μου? Είναι ο αιώνιος Θεός που δημιούργησε τα πάντα, εκείνος που ομίλει στο Σινά και κρατάει τα σύμπαντα στα χέρια του. Θα τρομάξεις άμα τα ακούσεις. Δεν το πιστεύεις? Δέχεσαι ότι είναι ένας καλός άνθρωπος ο Χριστός. Να λοιπόν που αριανίζεις, αδελφέ μου. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό? Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Ο αρνούμενος ή την θεότητα στο πρόσωπο του Αρίου ή την ανθρωπίνη φύση στους μετέπειτα μονοφυσιτισμούς που φάνηκαν στην ιστορία. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός στον άγγελο της Φιλαδελφίας, είναι στην Αποκάλυψη 3,10, ότι ετήρησα στον λόγο της υπομονής μου. Της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω, θα σε φυλάξω και εγώ εκ της ώρας του πειρασμού. Από την ώρα του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, που πρόκειται να έλθει σε όλη τη γη. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης, για να περάσει από τη δοκιμασία όλους τους κατοίκους της γης. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Αυτό που σας λέγω το σύνορα. Είναι ο πειρασμός στην θεότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ναι, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Κράτη ο έχεις. Κράτα καλά εκείνο το οποίο έχεις. Τι έχεις? Για να μην πολύ πραγμονώ, την ορθόδοξον πίστη. Μην την ακοσμικεύεις και μην ζητάς να κατασταλάζεις σε νερά εκοσμικευμένο χριστιανισμού, όπως προσφέρει η εποχή μας και ειδικότατα οι ειδήσεις. Ακόμη, είναι ο καρπός της αγάπης που γυρεύει ο Κύριος. Η πίστη ποτέ δεν μπορεί να συντηρηθεί αν δεν περάσει στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Το προσέξατε? Θα τη χάσεις, αδελφέ μου, την πίστη αν δεν έφτασες να αγαπήσεις τον Ιησού Χριστό. Και η αγάπη είναι έργα, είναι πράξεις. Και η αγάπη είναι κρατεά, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, σαν το θάνατο. Είναι δυνατή σαν τον θάνατο. Θέλετε να το δείτε? Λέγει ο Παύλος εις τους Ρωμαίους, τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός, πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα να μας φάξουνε? Πέπεις με, έχω πιστεί, πέπεις με γάρ, ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, δηλαδή είτε αν μας απειλούν με θάνατο είτε αν μας χαρίζουν τη ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχέ ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα καθημερινά, σημερινά, ούτε μέλλοντα, αν σήμερα μας λένε κάτι ή για αύριο μας τάζουν κάτι, ούτε ύψωμα, ούτε αν μας υψώσουν σε κορυφές, ούτε βάθος, ούτε αν μας ταπεινώσουν μέχρι τον Άδη, ούτε τις κτήσεις ετέρα, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήσεις δυνήσεται θα μπορέσει ημάς χωρίσε, να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Να, αληθινός καρπός αγάπης. Ποιος μπορεί να τα πει τα λόγια αυτά? Αλλά και κάτι ευρύτερο, ο καρπός, ο καρπός που αναζητάει ο Θεός, είναι ο καρπός του Πνεύματος, ο καρπός του Πνεύματος που εκείνος, το Πνεύμα το Άγιον, καρποφορεί στους πιστούς για να αποδώσουν εις τον Χριστόν. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν λέγει στους Γαλάτας ο Απόστολος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη,
πίστης πραότης εγκράτεια. Γι' αυτό ο Κύριος τελειώνει μια παραβολή του ως εξής: «Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού, ευρύσει ποιούντα ούτως. Ευτυχισμένος ο δούλος εκείνος, ευτυχισμένος εκείνος ο πιστός, που όταν θα έλθει ο Κύριός του, θα τον βρει έτσι να πολιτεύεται. Ευρύσει ποιούντα ούτως». Έτσι δηλαδή, επίρρημα. Αναζητεί ο Θεός τον άνθρωπο εντελώς προσωπικά, αγαπητοί. Ο κόσμος στην προκατακλυσμιαία εποχή είχε φοβερά διαφθαρεί. Εφθάρινε η γη, λέγει ο Θεός εκεί, από τις αμαρτίες των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον διεφθαρμένο που διέφθηρε την γη, αλήθεια, τι θα έλεγε ο Κύριος για τη σημερινή εποχή? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Κύριος αναζητά και βρίσκει τον Νόε. Έτσι, Νόε έβρε χάρη, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, εναντίον Κυρίου του Θεού. Βρήκε χάρη, γιατί δεν ακολουθούσε την οτροπία, τις αμαρτίες της εποχής του. Το ίδιο και αργότερα, όταν ο Θεός αναζητεί και βρίσκει τον Αβραάμ, τον γενάρχη της πίστεως, που γίνεται και γενάρχης ενός λαού, ή καλύτερα όλων των πιστών όλης της γης όλων των αιώνων, γιατί είναι γενάρχης της πίστεως. Όσοι θα πίστευαν στον Ιησού Χριστόν γίνονται παιδιά του Αβραάμ, και όχι όσοι φέρουν το αίμα του Αβραάμ. Μέσα σε ένα κόσμο ακόμη δωλολατρίας, ο Θεός αναζητά και βρίσκει τον Ιώβ. Όταν ο Θεός αποτείνεται στο διάβολο, του λέγει, λέει, πού ήσουνα? Να, λέει, γύριζα, γύριζα. Και τι πρόσεξες? Προσέσχες τη διανία σου κατά του παιδός μου Ιώβ? Εκεί που γύριζες, είδες πουθενά τον δούλο μου τον Ιώβ? Τον πρόσεξες πουθενά? Ότι ουκέστη κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πρόσεξες, λέγει, ότι είναι, δεν υπάρχει ομοιός του πάνω στη γη, άμεμπτος, χωρίς μομφή, αληθινός, όχι ψεύτικος, θεοσεβής, που να απέχει από κάθε πονηρό πράγμα. Τον πρόσεξες? Ναι, λέγει, αλλά δεν θα μείνουμε παρακάτω. Ποιος τον πρόσεξε? Ο Κύριος. Βλέπετε πως ψάχνει και βρίσκει ο Θεός. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Έκφρασης είναι. Μένει στους δικούς του ανθρώπους. Είναι ακόμη συγκινητική η έβρεση του Δαβίδ από τον προφήτη Σαμουήλ. Αν έπρεπε βέβαια πολλά να πούμε, ώρες θα θέλαμε, αλλά κάτι έτσι δειγματοληπτικά. Τι λέγει στον Ισαία Ιεσέ? Του λέγει μάλιστα ο Θεός του Σαμουήλ, πήγαινε στη Βηθλέμ και βρες τον Ιεσέ, και εκεί θα βρεις ανάμεσα στα παιδιά του εκείνου που εγώ θέλω να τον κάνω βασιλιά. Ακούστε πως το λέει: «Αποστήλωσε προς Ιεσέ έως εις Βηθλέμ, ότι εώρακα εν της Υιής αυτού εμή βασιλέα». Εώρακα, είδα, έχω δει, τον βρήκα, ένα του παιδί που θα τον κάνω βασιλιά, γιατί αυτός είναι κατά την καρδία μου. Και ζήτη Κύριος σε αυτό άνθρωπον, λέει στο ίδιο βιβλίο, στο Αλφα Βασιλείον, κατά την καρδία εαυτού. Λοιπόν, όταν έφτασε εκεί ο Ιεσέ,
συγγνώμη, ο Σαμουήλ στον Ίεσε, του λέγει ας έρθει ο πρώτος. Έκαναν μία θυσία εκτέλπα. Λέει από μέσα του, αυτός είναι ωραίο παλικάρι, αυτός είναι ο μέλλον βασιλιάς. Γιατί και ο Σαούλ ήταν λεβεντιά. Του λέει ο Θεός, δεν είναι αυτός. Ο δεύτερος, ο τρίτος, αυτά παιδιά έχει. Λέγει στο τέλος, ήταν όλα τα παιδιά μαζί. Εκλελίπασι τα παιδάρια, τέλειωσαν τα παιδιά σου, λέει στον Ιεσέ ο Σαμουήλ. Και είπε ο Ιεσέ, έτσι ο μικρός ιδού, πιμένει εν το ποιμνίο. Α, ναι, λέει, έχω και έναν μικρόν. Τον ξέχασε. Όταν κανείς έχει πολλά παιδιά, τον ξέχασε. Ναι, λέει, έχω και έναν μικρόν, τον έχω στα πρόβατα. Τρέξε γρήγορα να τον εφέρεις. Και όταν ήρθε ο Δαβίδ, του λέει ο Κύριος του Σαμουήλ, αυτός είναι. Ψάχνει ο Κύριος, ψάχνει και βρίσκει. Μη φοβόμαστε ότι θα καθούμε όταν οι άνθρωποι δεν μας αναγνωρίζουν. Μας βρίσκει ο Κύριος, όπως βρήκε και τον εκατόνταρχον, που είπε πω πω πίστη, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη. Έτσι, αγαπητοί μου, ο Κύριος αναζητεί να βρει τον Ζακχαίον και τον βρίσκει, και τη Σαμαρίτιδα. Θα αναζητήσει ακόμη ο Κύριος τους μαθητάς του. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Κύριος αναζητά, τον αναζητούν και εκείνοι. Όταν πηγαίνει ο Φίλιππος και λέει στον Αθαναήλ, βρήκαμε τον Μεσσία, εκείνον που έγραψε ο Μωυσής, τον βρήκαμε. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ψάχνει να βρει και οι μαθητές του ψάχνουν να βρουν εκείνον. Είναι εκπληκτικό. Αμοιβαία δηλαδή αναζήτησης και έβρεσης. Ο Κύριος, αγαπητοί μου, ακόμη αναζητά και τους αμαρτωλούς. Ναι, δεν θα κρυφτείς. Δεν θα κρυφτείς. Πού θα πας να κρυφτείς? Και τους βρίσκει να τους τιμωρήσει. Ευρίσκει τον Σαούλ ως άνθρωπον που ο ίδιος ο Θεός τον εξέλεξε, δεν ανταποκρίνεται όμως στις επιθυμίες του Θεού και τον αποδοκιμάζει. Βρίσκει τον Βαλτάσαρ, τον εγγονό του Ναβουχοδονόσορος, που είχε αρπάξει τα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος. Και μέσα σε μια βραδιά που γιόρταζε αυτός και έπινε από τα σκεύη του ναού με τις παλακές του, είδε εκείνο το γνωστό χέρι να γράφει κάποιες τρεις μυστηριώδεις λέξεις, και έρχεται ο Δανίλ και εξηγεί: εμετρήθης, εζυγίσθης και βρέθηκες λειψός. Βρέθηκες λειψός, ζυγίστηκες, βρέθηκες λειψός, και αυτό θα χάσεις τη βασιλεία σου. Μπήκανε μέσα οι Μηδοπέρσε ή στην Βαβυλώνα, τους άσφαξαν όλους και τον βασιλέα τον Βαλτάσαρ. Βλέπετε λοιπόν πως ο Θεός βρίσκει και τους μεν, βρίσκει και τους δε. Αγαπητοί, ο Θεός, ο Κύριος αναζητεί λοιπόν και βρίσκει και την κάθε ψυχή. Ναι, στον άγγελο των Σάρδεων, δηλαδή στον επίσκοπο της Εκκλησίας των Σάρδεων, όπως με σημειώνει στο τρίτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει, θα πει ο Κύριος, «Ούγαρ ευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου». Δεν βρήκα τα έργα σου να είναι σωστά. Πεπληρωμένα θα πει γεμάτα. Σαν να λέμε ένα ποτήρι που δεν γέμισε, ένα κυβότιο που δεν γέμισε, όφιλε να το γεμίσεις. Δεν βρήκα γεμάτο το κυβότιό σου με έργα σωστά. Δεν βρήκα. Ψάχνει, βρίσκει ο Κύριος. Γι' αυτό ας φοβηθούμε. Αν έρθει στην Ελλάδα σαν λαός, σαν πατρίδα, τι θα βρει ο Κύριος? Θα μας πει μήπως αυτό, «Ουγαρ ευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου»? Οπωσδήποτε αυτό θα μας πει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας φοβηθούμε και ας φιλοτιμηθούμε ακόμη. Να γεμίσουμε
από τα έργα του Χριστού, για να ακούσουμε εκείνον τον μεγάλον έπαινο που άκουσε ο εκατόνταρχος από το στόμα αυτού του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον έπαινο της μεγάλης του πίστεως.